Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι η Ελένη Βασιλοπούλου με την εκπομπή Συνεθέαμα για να σας προσφέρουμε πολλές κινηματογραφικές και θεατρικές επιλογές. Πρώτη μας επιλογή, μια ταινία που λάτρεψαν οι Λιλιπούτοι οι φίλοι μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει την έκφραση «Είναι γάτος αυτός»? Ο μικρός όμως και μόνιμο ερωτευμένος γάτος Πυρουνάτος αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί και κερδίζει τις εντυπώσεις. All that I need are the boots. Το νέο τρισδιάστατο animation από την DreamWorks, σε σκηνοθεσία Chris Miller, βγάζει νύχια, αλλά την ίδια στιγμή σε ξελογιάζει, μια ορίζοντας ναζιάρικα με τη φωνή του Αντώνιο Μπαντέρας, ενώ ο Ζακ Γαλιφιανάκης είναι ο πονηρός Χάμπι Ντάμπι. Η καλοσχεδιασμένη τρισδιάστατη δράση περισχύει των κωμικών σκηνών και ο γάτος διασκεδάζει ξυφομαχώντας, χορεύοντας και φλερτάροντας. Μιαου. Το θέαμα συνεχίζεται με τη θεατρική πρόταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας. Στη κεντρική σκηνή, ο χορός του θανάτου και στην παιδική, η Χάιντι. Μετά την επιτυχία του εμπορικού και καλλιτεχνικού οσκαρικού The Social Network, ο σκηνοθέτης David Fincher επανέρχεται με το θρίλερ «Το κορίτσι με το τατουάζ». Το σενάριο είναι βασισμένο στην τριλογία που έγινε παγκόσμιο bestseller. Πρόκειται για το αγγλόφωνο remake της πρώτης εκ των ταινιών της πολυσυζητημένης νενουάρ τριλογίας Millennium. Βασισμένη στον ομότιτλο bestseller, εκδοτικό φαινόμενο του πρόωρο αγαμένου Σουηδού συγγραφέα και δημοσιογράφου Στινγκ Λάρσον. Η ταινία αποτελεί, εκτός των άλλων, μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τον 49χρονο Αμερικανό σκηνοθέτη να επιστρέψει δρυμύτερο στα ανήλιαγα, υπερβία, μονοπάτια του 7 και του 5 Club. Δύο φιλμ τα οποία αποτελούν κατά γενική ομολογία τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του. Η ταινία έλαβε σχετικά καλές κριτικές, ιδίως για τη φωτογραφία, η οποία αποδίδει την ατμόσφαιρα της σκανδιναβικής υπαίθρου. She's one of the best investigators I have, but she's different. In what way? In every way. Something wrong with the report? Anything you chose not to disclose? He's clean, in my opinion. He's honest. Our credibility isn't dead yet. Mine is. He's had a long-standing sexual relationship with his co-editor of the magazine. Sometimes he pleasures her. Not often enough, in my opinion. I need a research assistant. I know an excellent one. She did the background check on you. The what? You don't think we could hire just anyone for something like this? Η εκπομπή Συνέθεαμα. Γιατί ο κινηματογράφος και το θέατρο αποτελούν μοναδική στιγμή διασκέδασης. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο είναι η έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού. Σας περιμένουμε όλους στην Πάτρα. Και από εμάς, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.